Ωραία. Λοιπόν. Πάμε, ναι. Λοιπόν. Ξεκινάμε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Πάμε, ναι. Λοιπόν. Ξεκινάμε. Μένω σε ενίκιο. Σε ενίκιο. Μένω σε ενίκιο. Είναι δικό μου. Μένω σε ενίκιο. Μένω σε ενίκιο. Αυτή τη στιγμή μένω σε είναι ενίκιο. Σε ενίκιο. Το σπίτι που μένω είναι 85 τετραγωνικά. Γύρω στα 70. 50. 28. Ωραία. Μένεις μόνος σου? Μένω με άλλον ένα συγκάτοικο. Όχι. Μένω μόνη. Ωραία. Άλλοι δύο άνθρωποι και άλλη μία γάτα. Το σπίτι που μένω είναι 28 τετραγωνικά. Μένω μόνος, λογικό στα 28 τετραγωνικά. Μου το πουλήσανε για 27, είναι 24. Ναι. 5, όχι, 6. Είναι 102 τετραγωνικά. Πόσα δωμάτια έχει το σπίτι ένα, σου? 1, 2, 3. Μένω μόνος μου, ναι. Το χολάκι μετράει. 2 υπνοδωμάτια. Ένα μεγάλο σαλόνι δύο. Και μία μικρή κουζίνα. Κάπως είναι σαν να είναι όλο στον ίδιο χώρο, βέβαια. 6, 6. Με το που μπαίνεις από την είσοδο είναι το χολάκι που έχει έτσι γίνεται, υπάρχει ένας μικρός χώρος που μπορείς να βάλεις πράγματα. Το σαλόνι ο δεύτερος, η κουζίνα τρίτο, τέταρτο το υπνοδωμάτιο, πέμπτο το μπάνιο και εντάξει τώρα έκτο είναι ένας μικρός διάδρομος που οδηγεί από τα υπόλοιπα δωμάτια να οδηγεί στο μπάνιο. 2. Μία τουαλέτα, την κουζίνα, δύο δωμάτια και ένα σαλόνι. Τρία και το μπάνιο. Δεν έχει δωμάτια το σπίτι. Σε ποιο δωμάτιο αφιερώνεις περισσότερο χρόνο? Είναι ένα ενιαίο δωμάτιο. Αφιερώνω περισσότερο χρόνο στο σαλόνι. Δωμάτιο. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου δωμάτιο και γιατί? Το αγαπημένο μου δωμάτιο είναι το σαλόνι. Διότι το έχω διαμορφώσει. Η κουζίνα γιατί είναι πιο φωτεινή. Περισσότερο. Ο πάγος που έχει τα φυτά μου πάνω. Στα γούστα μου. Πώς? Από ό,τι τα υπόλοιπα δωμάτια. Πόσες ώρες περνάς μέσα στο σπίτι σου? Δυστυχώς έρχομαι σπίτι μόνο το μεσημέρι για να φάω και να ξαναφύγω κατευθείαν. Και για να γυρίσω να κοιμηθώ. Μέσα στο σπίτι πέραν των ωρών του ύπνου περνάω πολύ λίγες ώρες. Περνάω γύρω στις 2. 5 ώρες τη μέρα. Λίγες, 3. Σε τι όροφο είναι το σπίτι? Πρώτο. Το σπίτι είναι στον πρώτο στον όροφο. Στον τρίτο. Πρώτο. Από το σπίτι που μένεις τώρα, τι βλέπεις? Σπίτι. Τον ακάλυπτο και το σιδεράδικο, τα μπουζούκια. Μένω τώρα, ένα βλέπω την κυριούλα απέναντι. Ένα... Η οποία τι κάνει? Απλώνει τα ρούχα της. 27 Μαρτίου του 2021. Ωραία. Είναι ένας άντρας καθισμένος στο σαλόνι, σταυροπόδι, και μία γυναίκα τον βλέπει από την κουζίνα, ενώ πλένει τίποτε τα πιάτα. Γενικά βλέπεις κάτι άλλο? Και επίσης από την άλλη πλευρά του μπαλκονιού μπορώ να μόνο δω... Μόνο ξυπόλυτη περπατάω στο σπίτι. Έτσι έχει έναν ωραίο ορίζοντα. Φαίνεται, δεν είναι ακόμα καλυμμένο από πολυκατοικίες. Τον ακάλυπτο χώρο... 3 χρόνια. ...του σπιτιού που μένω. Πόσο καιρό μένεις σε αυτό το σπίτι? Δεν θυμάμαι. Πόσο καιρό... Θα ήθελες να έμενες κάπου? Ναι. Δεν θυμάμαι πόσο καιρό μένω. Νομίζω κάποιους μήνες, αλλά δεν θυμάμαι. Θα ήθελες να μένεις κάπου αλλού? Σε ένα σπίτι με περισσότερα δωμάτια και με ένα μεγάλο μπαλκόνι. Ως περιοχή ή ως σπίτι? Οτιδήποτε. Όχι, νομίζω ότι μου αρέσει εδώ που μένω. Στο σπίτι σου τι θα ήθελες να αλλάξεις, αν άλλαζες κάτι? Την ηχομόνωση. Θα ήθελα να έχει περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους. Θεωρείς τα χρήματα που δίνεις για το σπίτι σου πολλά ή λίγα? Είναι πάρα πολλά. Δεδομένου ότι το σπίτι είναι πάρα πολύ μικρό. Για τη συγκεκριμένη εποχή είναι okay. Πολύ λίγα. Για μια άλλη εποχή. Θεωρώ τα χρήματα που δίνω για το σπίτι πολλά. Φυσιολογικά. Πολλά σε σχέση με το πόσα βγάζω, όχι πολλά σε σχέση με το τι μου παρέχει το σπίτι. Χωρίς τη βοήθεια των γονιών μου δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τα καταφέρω. Πόσα σπίτια έχεις αλλάξει τη ζωή σου? Γενικά, βάλουμε και τους γονείς μου. Μισό λεπτό να τα μετρήσω. 2. Μετά 4. Το πατρικό, έμενα στο Χαϊδάρι, 6. Μετά μετακόμισα στο Κουκάκι και τώρα 7, εδώ στο Βοτανικό. Αυτό είναι το πρώτο. Οπότε 7. Ουσιαστικά είναι το τρίτο σπίτι. Σχετικά εύκολα γιατί το βρήκα μέσω γνωστού. Ωραία. Μου πήρε περίπου, ξαφνικά είδα το ενοικιαστήριο στην πολυκατοικία. Έμενε ένας φίλος μου 5 χρόνια, ο οποίος ήταν γιατρός στον Ευαγγελισμό και τον πήρανε μετάθεση στην Κόρινθο. Κάναμε 1,5 με 2 χρόνια αναζήτηση. Πόσο εύκολα έβρισκες τα σπίτια ή βρήκες αυτό το σπίτι που μένεις τώρα? Με βόλτες που έκανα στην περιοχή. Ξαφνικά είδα το ενοικιαστήριο στην πολυκατοικία. Πήρα τηλέφωνο, ήρθα, το είδα την επόμενη ώρα. Είπα ότι δεν με ικανοποιεί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά από λίγες μέρες συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει λύση. Ναι, γενικώς πάντα έβρισκα πολύ δύσκολα σπίτια. Και ήρθε αλλά... και έμεινε σε αυτό.
δεδομένου λόγω ότι ένα μεγάλου κύκλου γνωριμιών μπορούσα μέσω γνωστών να βρίσκω πιο κάπως εύκολα. Ήμουν τυχερή, ήταν πριν αυτό, το τελευταίο πριν 14, το βρήκα μετά από 6 μήνες, μπορεί και λίγο παραπάνω αναζήτησης. Έψαχνα περίπου ένα χρόνο. Μία φίλη μου το βρήκα το μέσω και το είχα βρει πάρα πολύ εύκολα. Ήτανε και δεν ήθελα κάτι ιδιαίτερο, ήθελα ένα... Ήτανε στούντιο, ήταν καρσονιέρα, με ικανοποιητικό ενίκιο τότε, το οποίο δεν ανέβηκε και ιδιαίτερα. Προφανώς υπήρχε κάποιος άλλος σε προτεραιότητα ίσως, ή κάποιος που τελικά πήγε και έδωσε όλα τα νίκια μαζεμένα, τα νίκια ενός χρόνου ας πούμε. Απλά μαζεμένα, και αυτό ήταν κάτι που δεν λέαζε για να... τους δεν ιδιοκτήτες. Ήθελα να αγοράσω, ήθελα να πάω στο νίκιο πάλι. Δεν μπορούσα να βρω με τίποτα. Ήτανε πανάκριβο το ενίκιο. Ένα αυτό που έπαιρνες συγκεκριμένο με το ενίκιο, ήταν δηλαδή ότι που μια που κυρία δεν μας έδωσε το σπίτι. Δεν ήταν δηλαδή κάτι είμαστε, χάλια σπίτια. Ομόφυλο ζευγάρι. Και οι ιδιοκτήτες ήταν και πολύ, πώς να το πω, αδιάκριτοι. Ρωτάγανε αν θα μείνεις μόνη σου, αν θα παντρευτείς, αν θα κάνεις παιδιά. Αν... Τι τους ένοιαζε αυτούς εγώ τι θα κάνω και αν θα μείνω εγώ ή αν έχεις φίλο, αν δεν έχεις φίλο. Κάποια στιγμή είχαμε βρει ένα το οποίο ήταν αρκετά οικονομικό για τα τετραγωνικά του κιόλας και πήγαμε να το δούμε. Ήταν ένα σπίτι που νοικιαζόταν σε μια πολύ ωραία πολυκατοικία και ήταν full εξοπλισμένο, αλλά σε σημείο που ήταν όλα τα μπιμπελό μέσα, τα ποτήρια, τα πάντα. Ήταν ένα full σπίτι και μας άνοιξε μια κυρία η οποία ήταν μαυροφορεμένη για να μας δείξει το σπίτι και αφού μας το δείχνε και εμείς είπαμε ωραία, πάρα πολύ ωραίο μας κάνει, αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα, αυτά θα φύγουνε. Εκείνη έβαλε τα κλάματα, λέγει είναι της μητέρας μου, εγώ δεν θέλω να πειράξω τίποτα, αλλά να αν σας ενοχλούν οι φωτογραφίες να τις πάρω. Μάθαμε ότι η μαμά της είχε πεθάνει τύπου ένα μήνα πριν μέσα στο σπίτι, μας έδειξε και το κρεβάτι. Θυμάμαι ότι μου έδειχναν δεν χρέπια. Αν ήταν δικό σου το σπίτι αυτό, πόσο θα το νίκιαζες? Θα το νίκιαζα γύρω στα 200 ευρώ. Νομίζω ότι θα το νίκιαζα 100 ευρώ κάτω από αυτό που δίνω τώρα. Ή στα ίδια ή μπορεί κανένα 50 ευρώ κάτω. Γιατί θέλει πράγματα τα οποία θέλει, ανακαίνιση, τα παράθυρα, δεν υπάρχει δηλαδή μόνο. Είναι λίγο αστείο, διότι έλεγε ένα σπίτι ότι είναι πλήρως ανακαινισμένο και με πόρτα ασφαλείας και όταν πήγα τελικώς από κοντά η πόρτα ασφαλείας ήταν απλώς κάτι κάγκελα έξω από την πόρτα την παλιά. Έχεις αναγκαστεί και αυτή ήταν η πόρτα ασφαλείας. Από κάπου που έμενες και γιατί ανοίξει? Από το προηγούμενο σπίτι, ήταν στο Κουκάκι και μας έδιωξαν όλους λόγω της Airbnb. Μας ανέβασαν πολύ τα νίκια. Εντάξει, και όταν αρνήθηκα αύξηση ενοικίου, μου είπα να φύγω. Τι με δυσκόλεψε περισσότερο ενώ έψαχνα σπίτι? Οι μεσίτες ήταν πολύ προβληματικοί γιατί μου παρουσίαζαν ψέματα. Τι με δυσκόλεψε περισσότερο ενώ έψαχνα σπίτι? Πόσο ταξινόμιση? Σίγουρα άπειρες αγγελίες οι οποίες δεν στέκουν και είναι ψεύτικες. Δηλαδή για να βρω σπίτι νιώθω ότι πρέπει να σταματήσω ό,τι κάνω. Δεν ξέρω και να ασχολούμαι μόνο με αυτό ας πούμε για μια εβδομάδα να... Κάπως έτσι. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να μπορώ να το εναρμονίσω με την καθημερινότητα. Ποιος έβαψε το σπίτι? Ο προηγούμενος που έμενε εδώ, δεν το έχω αγγίξει. Ήταν φρεσκοβαμμένο. Σου αρέσει η γειτονιά σου? Ναι, πολύ. Μου αρέσει το Παγκράτη. Τι με δυσκόλεψε περισσότερο ενώ έψαχνα σπίτι? Υπερβολικά. Ακούω και το ρεψιμό τους. Τους ακούω να κάνουν σεξ. Μου αρέσει η γειτονιά μου. Τους ακούω να μαλώνουν. Τους ακούω να μου κάνουν παρατήρηση ότι φωνάζω εγώ. Που δεν φωνάζω, απλά μιλάω. Απλά δεν υπάρχει χωμόνωση. Άμε. Και αυτοί μπορεί να με ακούν. Πω από τα ποδοβολητά των μικρών, τρελά. 11 η ώρα το βράδυ να βαράνε τις πόρτες. 12. Η φασαρία μπορεί να είναι το κλείσιμο της ντουλάπας, των συρτηταριών μου. Και όταν ακούω η φασαρία, ή μου στέλνει γράμμα κάτω από την πόρτα του σπιτιού μου να κάνω ησυχία, ή ανεβαίνει με τα κλειδιά μία ώρα το βράδυ και μου γδέρνει την πόρτα και φωνάζει ότι είμαι κότα, καριόλα, πουτάνα. Και να φύγω από το σπίτι και θα, ότι θα καλέσει. Δεν έχει γείτονες γιατί είναι τόσο ωραία περιοχή που είναι κατά βάση Airbnb. Οπότε δεν ακούω και τίποτα. Ήταν αρκετά οικονομικό. Το δίνανε νομίζω γύρω στα 250 ευρώ.
Ήταν με άπειρα ραντεβού. Ήταν μέσω μεσητικού. Πήγα. Μια κοπέλα η οποία ήταν μέσα στην τρελή χαρά σε ένα πάρα πολύ σκοτεινό σπίτι. Σε ένα πάρα πολύ βρώμικο και αγατάστατο και πολύ παλιό σπίτι που φαινόταν ότι έχει να μείνει άνθρωπος πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχε ανακαινιστεί καθόλου. Δεν θα γνώριζες ποτέ τον ιδιοκτήτη γιατί ήταν μέσω επενδυτικής ενέργειας του γραφείου τους με ένα Κινέζο επενδυτή, βασικά Κινέζα επενδύτρια, η οποία είχε αγοράσει γύρω στα 20 σπίτια στην Αθήνα, που δεν την ένοιαζε καν το πώς είναι και το πώς θα διαμένεις σε τι συνθήκες. Την αφορούσε μόνο να βγαίνουν κάποια λεφτά. Της είχαν παρουσιάσει ένα πλάνο, αν έδινε, ας πούμε, κάποια αυτή δικά της εκατομμύρια, θα αγοράσει κάποια κίνητα. Και αντίστοιχα, σε κάποια χρόνια θα δει αυτά τα λεφτά. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ας πούμε, θα αυξανόταν το ενίκιο. Μου είχαν παρουσιάσει ολόκληρο πρόγραμμα. Λες και ήταν επιχείρηση. Έχει τύχει να δω σπίτι που πάνε να το νοικιάσουν, που έχουν βάλει αντί για τζάμι πλαστικό, το έχουν κολλήσει με ταινία. Εγώ στην αρχή του μεταξύ είχα κάπως μια σκέψη να το έπαιρνα, δεδομένου ότι ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Βέβαια, ήταν λες και περνούσες casting, γιατί όπως είπα, είχε άπειρα ραντεβού. Οριακά νιώθα ότι με περνούσε από σκάνερ, λες και θα νοικιάσω έπαυλη, ενώ πήγε να νοικιάσω ένα σπιτάκι με 240 ευρώ. Ξαφνικά μου ανακοινώνει, όταν πάω να κλείσω τελικά τη συμφωνία και να υπογράψουμε το συμβόλαιο, μου ανακοινώνει ότι τελικά θέλει 2 έξτρα εγγυήσεις, δηλαδή να δώσω 3 ενίκια μπροστά και όχι 2 όπως συνήθως δίνουν. Και τα οικονομικά που βγαίναν για να κάνω όλη αυτή τη μετακόμιση και να μπω σε αυτό το σπίτι, τελικά δεν θα μου μείνει τίποτα στο άδειο λογαριασμό σε εκείνο το διάστημα. Οπότε. Αν μιλάμε για κάποιο τεχνικό ζήτημα, φυσικά θα το καλύπτουμε από το γραφείο. Αλλά μια χαρά είναι η Breezes. Της λέω, δεν έχει βγει από τον τοίχο. Μου λέει, κάν' την λίγο, έτσι θα μπει. Είχαμε πάρει μια αγγελία που ήταν μια κυρία Ελένη, η οποία φαινόταν ότι ήταν κάποια ηλικία τέλος πάντων και είχε διάθεση πάρα πολύ για επικοινωνία. Για να μιλήσει, για να μοιραστεί ιστορίες, για να γνωρίσει κόσμο. Και θυμάμαι ότι είχαμε πάει τουλάχιστον 20 άτομα κάτω από το σπίτι της που είχε δώσει την ίδια μέρα και περίπου τις ίδιες ώρες ραντεβού και ήμασταν όλοι από κάτω, πίναμε καφέ, λέγαμε τα νέα μας, οι ενδιαφερόμενοι τώρα. Αυτή ήταν εξαφανισμένη, δεν εμφανίστηκε ποτέ, δεν χτυπούσαμε τα κουδούνια, δεν μπορούσαμε να βρούμε πού είναι το σπίτι και θυμάμαι ότι κάναμε παρέα μεταξύ μας αυτοί που ενδιαφερόμασταν, λέγαμε τις ιστορίες μας από τις αναζητήσεις σπιτιών και στο τέλος δεν εμφανίστηκε κανένας. Εν τω μεταξύ κλείσαμε δουλειές, συνεργασίες από κάτω, τα παιδιά και αυτοί ήταν εξαφανισμένοι. Πάρτι κανονικό, όχι, δεν έχω κάνει. Έχω κάνει μάζοξη και έχουν έρθει μέχρι 20 άτομα. Θυμήθηκα τα γενέθλιά μου. Κάπου εκεί. 1η Δεκεμβρίου αυτής της χρονιάς, 2022. Εντάξει, μας έπιασε η μαλακία και αποφασίσαμε να κάνουμε κατακόρυφα το σπίτι. Οπότε ξεκινήσαμε να κάνουμε ακροβατικά μεταξύ μας. Λοιπόν. Πόσα περίπου άτομα χωράνε μέσα στο σαλόνι σου? Όρθια και κινητά. Όρθια και κινητά θα πω όρθια γύρω στα 40. Πόσα να χωράνε, ξέρω εγώ. 120. 50, ξέρω εγώ, ίσως. Εγώ λέω 40. Σε όλους τους χώρους, ασφιχτικά. Το είχα σκεφτεί και για να πάρτι. Πάρτι ξέρω, αυτό τώρα. Όπως λέω και πολλά. Πόσα περίπου άτομα χωράνε μέσα στο σαλόνι σου ξαπλωμένα? 15 με 20. Ξαπλωμένα πιστεύω. Εντάξει, θα έβαζε 30. 20. Θα τους έβαζε όμως και χιαστή. Απλά και πέρυσι, εκεί. Αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με κατσαρίδες λόγω των διπλανών. Α, ξαπλωμένα. 20. Όπως είναι τώρα 4. Με τα έπιπλα. Ή αν βγάλω τα έπιπλα. Α, με τα έπιπλα. Τα 12. Ωραία. Πόσα περίπου άτομα χωράνε μέσα στο σπίτι σου, όρθια? 50. Να βάλω και 50. Το μπάνιο, να βάλω και κουζίνα, όλους τους χώρους. Να μην βάλω όμως αυτά το ότι θέλουμε. Πόσο για κάθε άνθρωπο ένα τετραγωνικό. 75. Ο ένας δίπλα στον άλλο. Ωραία, μισό. 120. Πες 5. Ξέρω εγώ, θα έλεγα από 80 έως 100, ας πούμε. 15. Να μην πατάνε πάνω στα έπιπλα. 15 εδώ. Νομίζω γύρω στο το πολύ 30, αλλά για δευτερόλεπτα δεν θα αντέξεις. Πάρεις ανάσα, δεν έχει χώρο. Μέσα στο σπίτι σου ξαπλωμένα. Ξαπλωμένα. Ένας πάνω στον άλλο. 45 θα πω. Περίμενε. 30. Να πω 30. Άλλο, λοιπόν. Ας πούμε, με 35. Εκεί θα βάλουμε δύο πολύ κοντούς ανθρώπους. 30. 24. 6. 4. Μέσω αγγελίας.
Είδα 30 σπίτια ζώνη. Για να καταλήξω να αγοράσω. Από το σπίτι μου βλέπω έναν τοίχο που πέφτει και λίγο ένα δέντρο κάπως και δίνει μια αίσθηση της φύσης και κάγκελα, πολυκατοικίες. Δεν είναι και πολύ ωραία η θέα, αλλά εντάξει, φαντάζομαι κάτι όμορφο. Αλλά ναι, βλέπω ένα τοίχο. Η οποία φοράει κόκκινες μπότες και έχει μια κόκκινη ομπρέλα. Τι βλέπεις από το σπίτι? Αλλά είναι με την πλάτη, δεν φαίνεται. Το περπατάει σε ένα δρομάκι. Πολλά απλωμένα ρούχα. Πολύ καθαριότητα και λίγους ανθρώπους. Γενικά δεν βγαίνουν οι άνθρωποι στα μπαλκόνια. Και χόρευε κιόλας. 120. Έπαιξαμε πιάνο μετά. Έπαιξε η φίλη μας η Ελένη πιάνο. Μας είπε ένα τραγούδι που δεν το είχε ακούσει ποτέ ξανά, δεν το ήξερε καν ποιο είναι, δεν ξέρει καν να παίζει πιάνο. Α, και έχω και ένα οδείο. Ακριβώς από δίπλα ο κολλητά είναι ένα οδείο, οπότε συχνά ακούω και μουσική. Εντάξει, ό,τι και να μαθαίνουν, καλύτερα να ακούω ότι ένα παιδί να μαθαίνει μουσική παρά μια γειτόνισσα να μαλώνει με την κόρη της. Μία φορά όμως είχα ακούσει έναν πολύ άσχημο καυγά, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς. Εντάξει, βρίζονταν. Όχι, τέτοια. Ότι είμαι κότα. Πράγματα, όλα, πετάγανε πράγματα. Αυτό. Στο πρέπει να έρθει η αστυνομία. Μπορούν να κοιμηθούν 6 άτομα. Καμιά φορά η κάτω είναι ωραίο γιατί έτσι συζητάνε τα πρωινά. Και έχουν ανοιχτό το παράθυρο της κουζίνας τους και άμα είμαι λέω, και εγώ στην κουζίνα δηλαδή τους ακούω πιστεύετε, και ξέρω λένε ότι με 5-6 ρίχτρας που μπορεί να πέσει. Σήμερα. Τα 2-3 είμαστε και αφού δεν δημιουργεί ρογμές. 20... Επειδή είχε βάλει ένα σύρτη ο οποίος κούμπωνε στον τοίχο και μου λέει αυτές είναι ασφαλείες, αυτές δεν τις ανοίγει άνθρωπος. 6. Εντάξει, και αυτό το σπίτι που ήρθα να μείνω δεν το λες καλό. Τελικά. Είχε άπειρα προβλήματα, αλλά κάπως τάφερε λίγο με τους ιδιοκτήτες. Μετράει ως πάρτι το να κάτσουμε στον καναπέ και να πιούμε ένα κρασί όλοι μαζί. Όχι. Ξέρω εγώ, 10 άτομα. Άσπρα. Λευκά, αλλά έχουν γίνει από τις κουτσουλιές. Γκρι. Πουά. Έχουν ένα σχέλ. Τα κάγκελα του μπαλκονιού. Σκοσμένο, βέβαια, πια. Είναι γκρι. Γκρι. Απλά όχι. Αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με κατσαρίδες λόγω των διπλανών. Πριν τρεις μέρες, ένα αυτά, παλιό ψυγείο Coca-Cola που ένα παντοφυλλείο. Βρέθηκε ένα σπίτι μετά από, ξέρω εγώ, ένα χρόνο, ενάμιση που έψαχνα. Πιο πολύ ένα χρόνο έψαχνα εντατικά, οπότε. Μία φορά γιατί έσταζαν τα ρούχα της από πάνω. Τα ρούχα μου. Άγια απλώσει, είναι απλώσει κι εγώ, αλλά άπλωσε και τη στάζανε αυτό και. Τα ρούχα μου. Τη είπα, ας πούμε, τη φώναξε γιατί την είδα. Ναι. Δεδομένου ότι δεν έχω μπαλκόνι, ήθελα να πλώνω στην ταράτσα, αλλά μου είπαν καλύτερα μην μπλέκεις. Δεν έχω μπαλκόνι. Παίζεις με τον πόνο μου. Πόσο πολύ μάνση. Όχι. Θα ήθελα να μένω σε άλλη χώρα. Είχανα εκεί την εστία, σε σημείο που έφτασα ως και στο υγειονομικό. Ήταν τόσο έντονο το πρόβλημα. Προχτές το βράδυ. Άκουσα ένα περίεργο ήχο. Είχα χαλαρώσει. Ναι, δεν μπορούσα να καταλάβω από πού προέρχεται. Άκουσα θόρυβο. Ναι, οπότε σηκώθηκα και τσεκάρα τι γίνεται, αν υπάρχει κάτι, αν έγινε κάτι, αν έπεσε κάτι. Δεν το βρήκα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μπορεί να ήταν από τον πάνω όροφο. 70-80 χωρά. Ναι, δηλαδή ήταν πολύ δυνατά ο ήχος. Με τρόμα, δηλαδή, με ξύπνησε. Δηλαδή μπορώ να πάω εύκολα να περπατήσω σε χώμα που μου αρέσει πολύ και να πατάω το γρασίδι και να κάθομαι και να απολαμβάνω τα δέντρα. Κανονικά, θέλω να πω, έχοντας ένα καναπέ ο καθένας με πολύ χρόνο. Ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που έκανες δώρο στο σπίτι? Πιστεύω 10 άνθρωποι μπορούν. 50, 40, 50. Κοίτα, βιβλία πολλά του κάνω δώρο που είναι και για μένα, αλλά είναι και για το σπίτι που τα ραδιάζω. Ένα φυτό που πήρα χθες. Α, λουλούδια, φρέσκα λουλούδια πήρα χθες. Σπίτι μου νομίζω είναι πάρα ένα αρωματικό χώρο που πήρα. Α, ήταν 40. Κάτι ωραία βάζα. Μερικά φυτά που πήρα από αγόρασα προχθές. Μόλις έβλεπες από το μπαλκόνι, έβλεπες παράλληλα και τη θάλασσα. Και έβλεπες σαν να είναι το μπαλκόνι ενίο με τη θάλασσα. Και πιο κάτω, εκεί που είναι το πάρκινγκ, αντί να είναι πάρκινγκ, είχε μια τεράστια πισίνα. Και έμενε ένα ζευγάρι, οι οποίοι τρώγανε σούσι και είχαν και πάνω στούντιο φωτογραφίας και το σπίτι ήταν υπέροχο και μου λέγανε ότι το βρήκανε τυχαία και ότι είναι μυστικός χώρος και αν πατήσεις το ασανσέρ τον αριθμό 5 τον σε βγάζει στο υπόγειο. Ή και στρομματσάδα. Αλλά ήταν και έχει αυτή τη παραδοξότητα των ονείρων. Θα πήγαινα για μάθημα οδήγησης, αλλά ο δάσκαλος μου έφερε αντί για αυτοκίνητο να οδηγήσω 10 άτομα, ένα ποδήλατο που είχε μία ρόδα.
και ήταν ταυτόχρονα πολύ μικρό. Πήρα, αλλά έκανε συνεχώς οχτάρια και έλεγα ότι εγώ δεν θα την καταφέρω ποτέ με μηχανάκι. Ναι. Δεν θυμάμαι. Αν είδα όνειρο, δεν το θυμάμαι. Γιατί η γάτα μου κατούρισε τα παπούτσια τους. Εν τω μεταξύ, έχω τόσο λίγα πράγματα σε ένα τόσο μικρό χώρο, αλλά κάτσε να σκεφτώ. Περίμενα. Πού πέταγα. Πόσες πόρτες έχει η ζωή. Άνοιξα μια και μπήκα. Πού πήρες. Η ζωή. Η δικιά μας ζωή. Μάλλον άπειρες. Έχει μία. Άπειρες. Ναι. Άπειρες. Δεν έχει δύο. Εγώ λέω ότι έχει μία και πρέπει να μπεις. Ξέρω εγώ μία θα σου πω. Απλά για κάποιο λόγο πιστεύω ότι έχει πολλές. Ανέβηκε από το δέντρο, ανέβηκε στο μπαλκόνι και μπήκε έτσι στο σπίτι. Δεν υπήρξε παραβίαση πόρτας, παράθυρου. Πήρε πράγματα, έκανε το σπίτι καλοκαιρινό. Ήταν πολύ τρομακτικό. Βασικά χθες άρχισα να σκέφτομαι αν είναι εύκολο να διαρρήξει κανείς το σπίτι. Επειδή είναι στον πρώτο όροφο πιθανότατα. Ένας ελέφαντας. Θα πρέπει να ρωτήσεις αν έχω σαλόνι. Ένας ελέφαντας. Τι δεν χωράει με στο σαλόνι μου. Καναπές. Τίποτα άλλο προς το πάνω. Ένας ελέφαντας. Καμιλοπάρδαλ. Δεν χωράει μία μεγάλη τραπεζαρία. Οτιδήποτε άλλο και αν δεν χωράει από την πόρτα μπορείς να το περάσει από την μπαλκονόπορτα ας πούμε. Τα φυτά. Συνήθως στον καναπέ κάθομαι, οπότε... Ναι, έχω κλάψει. Εκεί κλαίω κιόλας στον καναπέ μου. Κάπως έκλαιγα, αλλά νομίζω έκλαιγα στο μπάνιο, στο ντουζ. Έκανα ντουζ και ταυτόχρονα έκλαιγα. Ναι, εκεί που ήμουν έρημη στον καναπέ μια φορά, όπως πολλές φορές. Κι άλλη μια φορά θυμάμαι έκλαιγα εκεί. Στο κρεβάτι. Σκέφτηκα διάφορα. Και άρχισε το δάκρυ κορόμινο. Ήταν όμως περισσότερο έξαψη παρά ανησυχία. Στο τι μου επιφυλάσσει τώρα εδώ αυτός ο χώρος, αυτό το σπίτι. Το να βρεις ένα σωστό σπίτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω πράγμα. Νομίζω το πιο σημαντικό ήταν όταν μπεις στο σπίτι να αισθανθείς άνετα σε αυτό το σπίτι. Γιατί ναι, η τοποθεσία είναι από τα πιο σημαντικά, αλλά άμα μπεις στο σπίτι άσχετα με την τοποθεσία και σου αισθάνεσθεις ωραία αυτό το, την αίσθηση ας πούμε, που σου δίνει το σπίτι. Για μένα τελικά αυτό ήταν το κριτήριο. Παρόλο που είχα βάλει κριτήρια, τοποθεσία, να είναι μεγάλο, να έχει θέρμανση, ξέρω εγώ, να έχει μόνωση. Τα είχα βάλει στο μυαλό μου. Παρ' όλα αυτά, αυτό που με κέρδισε ήταν ότι μπήκα στο σπίτι και λέω, εδώ θα μπορώ να μείνω. Να πάρω ένα τηλέφωνο. Φόρμες φορούσα και ήμουνα στο υπνοδωμάτιο μπροστά από το... Πώς λέγεται αυτό που είναι δίπλα από το τραπέζι, από το κρεβάτι? Κομωδίνο. Και ήμουνα μπροστά στο κομωδίνο. Είναι λίγο δύσκολο γιατί νομίζω δεν έχω φτιάξει τόσες αναμνήσεις σε αυτό το σπίτι. Επειδή δεν είναι πάρα πολύ καιρός που μένω σε αυτό το σπίτι, έχω πάρει μια κορνίζα, η οποία είναι μια κορνίζα που πάνω έχει κάποιες φωτογραφίες κάποιων ανθρώπων, άγνωστων, μοντέλων, που έχει να κάνει με παιδιά, με θάλασσα, με γέλιο, με τέλος πάντων καλή ζωή και... Τι με δυσκόλεψε περισσότερο ενώ έψαχνα σπίτι. Ευχάριστες στιγμές, η οποία επειδή η ζωή μου είναι τόσο... Έξαψη παρά ανησυχία. Στο τι μου επιφυλάσσει τώρα εδώ αυτός ο χώρος. Τόσο γρήγορη, δεν πρόλαβα να την αλλάξω. Τις έχω αφήσει εκεί πέρα γιατί είναι λίγο όμορφες στιγμές αυτών των ανθρώπων, των άγνωστων. Κάθε φορά που έρχεται κάποιος βέβαια με ρωτάει ποιοι είναι αυτοί, είναι τα νύψια, είναι αυτά. Και λέω, το πιο δύσκολο νομίζω πράγμα. Το πιο σημαντικό ήταν... Είναι κάποιοι άγνωστοι. Όταν μπεις στο σπίτι, να αισθανθείς άνετα σε αυτό το σπίτι.